Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πραγματοποιήθηκε χθες λοιπόν η πρώτη λοταρία αποδείξεων από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία μοίρασε 1000 ευρώ σε 1000 τυχερούς. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Κετσιτζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, τα πράγματι 1000 τυχεροί, 1000 συμπολίτες μας είχαν την τύχη να λάβουν μήνυμα από την εφορία και αυτή τη φορά όχι για να δώσουν λεφτά, αλλά για να πάρουν λεφτά. Έγινε χθες η πρώτη φορά λοταρία όπου μοίρασε, όπως είπαμε, από 1000 ευρώ σε 1000 τυχερούς. Πρόκειται για μια λοταρία η οποία θα γίνεται κάθε μήνα. Συμμετέχουν όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν λογαριασμό στην εφορία. Μπαίνουν λεφτά ουσιαστικά, μοιράζονται λαχνή ανάλογα με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έχει κάνει κάθε φορολογούμενος. Είναι σχεδόν αναλογική, δηλαδή δίνονται ένας λαχνός για 1 ευρώ μέχρι τα πρώτα 100 ευρώ, δύο λαχνοί, ένας λαχνός για 2 ευρώ από τα 500, από τα 100 μέχρι τα 500 και πάει λέγοντας. Όσο περισσότερες συναλλαγές λοιπόν, κάνει, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις αυτό το χιλιάρικο. Τι γίνεται τώρα, όσοι κερδίσανε λάβανε βιοποιητήριο στο TaxiNet, στο ηλεκτρονικό σύστημα δηλαδή της εφορίας. Από εκεί και πέρα τα λεφτά αυτά θα πιστωθούν στο λογαριασμό τον οποίο έχουν δηλώσει στην εφορία. Άρα δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό, πρέπει να μπουν οπωσδήποτε μέσα και να δηλώσουν λογαριασμό υποβάλλοντας και το δικαιολογητικό, το απαραίτητο δικαιολογητικό για να μπορέσει να πιστωθεί το χρήμα. Αν δεν το κάνουν αυτό μέσα σε 3 μήνες, τότε χάνουν τα λεφτά. Και υπάρχουν ήδη, έχουν εκπληρωθεί κάποια αναπληρωματική λαχνή, η οποία σε περίπτωση που οι πρώτοι λαχνοί δεν εξαργυρωθούν, τότε κερδίζουν οι αναπληρωματικοί. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να μπούμε στο TaxiNet με τους κωδικούς που έχουμε, με τους οποίους υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση και να δούμε τη σχετική ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. 1000 τυχεροί λοιπόν αυτό το μήνα, 1000 ευρώ καθένας και αναμένουμε την κλήρωση του επόμενου μήνα.